Πράγματι, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο που κλείνουμε ένα εξάμηνο λίγο, αν θέλετε, περίεργο, και το λέω από πλευράς και υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης, και μπαίνουμε σε ένα κρισιμότερο δεύτερο εξάμηνο, το οποίο δεν θα είναι μόνο σημαδιακό για το πώς οι ασθενείς και η επιχειρηματικότητα θα συμπεριφερθούν στην Ελλάδα στο τέλος της χρονιάς, αλλά κυρίως πώς θα ανοίξει το 2015, στο οποίο προσδοκούμε ότι θα είναι ένα καλύτερο, σοβαρότερο, με την έννοια αυτή καλύτερο, από τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κάποια σημάδια στο γενικότερο περιβάλλον το οικονομικό αυταρέσκειας που έχουμε στη χώρα μας δεν μας αφήνουν πολύ αισιόδοξους, γιατί σαν γνήσιοι Έλληνες, όταν νομίζουμε ότι η κρίση είναι πίσω, χαλαρώνουμε επικίνδυνα. Με τον Υπουργό και τους συνεργάτες του, το πρωί είχαμε ένα στρογγυλό τραπέζι με πολλούς συναδέλφους εδώ από αυτήν την αίθουσα και υπόθηκαν αρκετά συγκεκριμένα και σημαντικά πράγματα. Σαφέστατα, έχουμε μια ανοιχτή και μόνιμη διαβούλευση και με τους συνεργάτες και με τον Υπουργό και ποντάρουμε πολύ, και το λέω με τα λόγου γνώσης, και στο μυαλό, το οποίο υπάρχει εν αυθονία, αλλά και σε αυτό που προσδοκούμε περισσότερο, στην ικανότητα πραγματοποίησης και υλοποίησης πραγμάτων. Αυτό θα κρίνει, αν θέλετε, το τέλος του 2014. Και είναι απαραίτητο να γίνουν πράγματα. Δηλαδή, στην εποχή που αφήναμε τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους και να φτιαχτεί το περιβάλλον μαγικά από μόνο του, δεν υπάρχει. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, γιατί η πρόσβαση στους ασθενείς είναι ελλιπής σήμερα που μιλάμε και οι προπολογισμοί είναι κλειστοί. Οπότε το αφήνω και κυλάει μόνο του και φτιάχνεται μόνο του, δυστυχώς δεν ισχύει πια σήμερα. Χρειάζεται σαφέστατα να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας. Μιλήσαμε γι' αυτό όλοι οι συνάδελφοι μέσα. Και όταν λέμε μεταρρυθμίσεις, στο μυαλό μου ποιες έχω, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό. Σαφέστατα, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, έχουν γίνει πράγματα, αλλά έχει ουσιαστικά ψηλό καταρρεύσει. Και δεν ξέρω αν η λέξη καταρρεύσει είναι ακριβής. Παρόλα αυτά, δεν είναι πια, όπως είπε και ο Υπουργός προηγουμένως, πρωτοβάθμια. Τίνει να είναι πρωτοβάθμια τα νοσοκομεία, με ανεξέλεγκτα κόστη και ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Αλλά η χρηματοδότηση, λοιπόν, του ΕΟΠΗ, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα financing μοντέλο, το οποίο πρέπει να βρεθεί και δεν είναι κάτι μαγικό. Απλώς μονίμως βάζεται κάτω, μπαίνει κάτω από το χαλί, από ηγεσία σε ηγεσία, προφανώς για να λυθεί από μόνο του μια μέρα. Δεν θα γίνει αυτό, δυστυχώς. Είναι μια προτεραιότητα. Το δεύτερο είναι τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία από δευτεροβάθμια έχουν γίνει πρωτοβάθμια και τα οποία είναι ανεξέλεγκτα, με τεχνικούς όρους ανεξέλεγκτα. Σίγουρα είναι καλύτερα από πλευράς προμηθειών από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι, γιατί πράγματι με τα σημερινά δεδομένα τα νοσοκομεία από πλευράς παραγωγικότητας, με την οικονομική έννοια του όρου, είναι ένα χάος. Από πλευράς διοίκησης είναι ένα ψηλό χάος. Από πλευράς ικανοτήτων management είναι ένα δευτερεύον άλλο χάος. Και πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά δεν είναι ο κανόνας, αφέστατα. Και από την άλλη μεριά, όλα τα κόστη στην υγεία, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι εκεί και η ταλαιπωρία των ασθενών πηγάζει και από εκεί. Και βέβαια αυτή είναι μια, αν θέλετε, μια ανάρκη, η οποία αν κάποιος δεν ασχοληθεί με ένα management team για αυτό το project που λέγεται δημόσια νοσοκομεία, δεν μπορεί να λυθεί ποτέ μόνο του. Και αυτό. Σίγουρα μετά ο ΕΟΦ και η αναβάθμισή του, που ενδιαφέρει όλες τις εταιρείες και κυρίως τις ελληνικές εταιρείες, αλλά όχι μόνο, είναι μια πρωτεύουσα σημασία. Ο ΕΟΦ πρέπει να έχει το ρόλο, και είναι εύκολο να γίνει αυτό, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε όλοι και η πολιτεία πρώτη ότι είναι κομβικός ο ρόλος του ΕΟΦ, εφόσον θέλουμε να είναι ελληνικός οργανισμός φαρμάκων και γενικότερα διαχείρισης της φαρμακευτικής, αν θέλετε, πολιτικής. Και τέλος, σαν δομική μεταρρύθμιση, και συμφωνούμε όλοι σε αυτό, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε και για το 2015 που ανοίγεται μπροστά μας, και ίσως να μαζέψουμε κάποια από το 2014, λαθάκια, αν θέλετε, είναι η σαφέστατη υποχρηματοδότηση της υγείας, στα οποία δεν θα σταματήσω να λέω τα εξής 3 νούμερα, τα οποία μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη σε δημόσια δαπάνη υγείας ξεπερνάει το 7% του ΑΕΠ. Και μιλάμε για ΑΕΠ, που όταν μιλάμε για ΑΕΠ, κατά κεφαλή είναι αρκετά σοβαρά. Έτσι. Άρα, 7% και στην Ευρώπη.
ταβάνι στην Ελλάδα η Τρόικα μας έχει βάλει το 6. Και εμείς το 2014 έχουμε 4,5%. Και όταν το έχουμε βάλει στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν το έχουμε βάλει σε κύκλους οικονομικούς, απάντηση δεν υπάρχει. Προφανώς αυτό το 1,5% του ΑΕΠ, το οποίο δεν έχει πάει στην υγεία, το οποίο μεταξύ σοβαρού και αστείου, μεταξύ 2,5 και 3 δις ευρώ, δεν είναι λίγα λεφτά, προφανώς έχουν πάει για άλλους λόγους σωστούς, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, σωστούς, σε άλλα κέντρα κόστου της γενικής κυβέρνησης. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ, γι' αυτό είμαστε εδώ, είναι το κομμάτι της υγείας, τουλάχιστον να μην βάζουμε αυτόν τον γκολ. Δηλαδή, όταν η Τρόικα σου λέει 6 και εσύ πας στο 4,5, είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Και νομίζουμε ότι ο Υπουργός με τους συνεργάτες του θα παλέψουν σημαντικά το 2015, στην περίοδο του Q4 του προϋπολογισμού, ώστε να φέρουν τα νούμερα στα σωστότερα επίπεδα. Αυτό είπε προηγουμένως ο Υπουργός. Ως φάτο το μικρό κόσμο εντός αγωγικών του φαρμάκου. Και επειδή ξέρω ότι στην αίθουσα αυτή υπάρχουν και εταίροι εκτός φαρμάκου, σαφέστατα δεν θέλουμε να είναι το φάρμακο το κύριο θέμα, αν θέλετε, της υγείας. Γιατί όταν είναι το κύριο θέμα της υγείας, είναι και το κύριο θέμα που κόβεται το θέμα αλφαγιώτα. Οπότε δεν διεκδικούμε, αν θέλετε, να είμαστε οι προτεργάτες στην υγεία σαν φαρμακοβιομηχανία. Θέλουμε να έχουμε το ρόλο που μας πρέπει. Από εκεί και πέρα, για μας είναι πολύ σαφές ότι ξεκινήσαμε τα 5,5-6 δις πριν κάποια χρόνια. Ήταν ανεξέλεγκτα τα πράγματα και στο φάρμακο και σε όλα τα πράγματα στην Ελλάδα. Και έχουμε πάει γύρω στα 2,5. Τώρα, από τα 2,5 αρχίζουν και αφαιρούνται rebates της τάξης των 300 εκατομμύριων για το 2014, με ερωτηματικό το λεγόμενο clawback. Άρα, μιλάμε περίπου μισό δις τουλάχιστον είναι η οριζόντια, αν θέλετε, περικοπή στο κομμάτι του φαρμάκου. Δηλαδή, από τα 2,5 χοντρά στα 2 δις στόχο του 2014. Αυτό δείχνει αναποτελεσματικότητα στο σύστημα. Γιατί όταν έχεις μισό δις στα 2,5 οριζόντια περικοπή, σημαίνει ότι δεν έχεις πάρει ή μέτρα δεν έχεις πάρει σωστά ή στόχο έχεις λάθος, ετήσιο στόχο. Πιστεύουμε και στα 2. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να λέμε και νομίζουμε ότι μπορούμε μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να βρούμε κάποια άκρη ακόμα και για το 2014, να το κάνουμε λίγο, αν θέλετε, πιο βιώσιμο για τις επιχειρήσεις, λίγο πιο βιώσιμο, όχι πολύ, γιατί πρέπει ο στόχος του 2 δις να ανέβει λίγο με πολύ σαφέστατα επιχειρήματα και όχι με μαλαγανιές, γιατί απλούστατα, ασχέτως αν έχει μπει ή δεν έχει μπει στο μνημόνιο ή στο μεσοπρόθεσμο, παντού μπορεί να γίνουν λάθη και παντού είμαστε για να διορθώνουμε λάθη. Αυτό το ζούμε σε επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να μην διορθώνεις τα λάθη σου. Άρα αυτό που λέμε με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ακόμη και λάθος να έχει γίνει, οι λεγόμενοι τροϊκανοί εντός αγωγικών μπορούν να καταλάβουν όταν υπάρχει μια σοβαρή επιχειρηματολογία που λέει Α, ότι τα εμβόλια που είναι περίπου 100 εκατομμύρια σε κανένα προϋπολογισμό καμιάς χώρας δεν υπολογίζονται μέσα στην δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Οπότε, αν είναι μέσα στο μνημόνιο και μας έχουν πιάσει κότσους, ας μας ξεπιάσουν, αν θέλετε. Μπορούμε να το διαπραγματευτούμε αυτό. Το δεύτερο είναι τα 100 εκατομμύρια των ασφαλισμένων πραγματικά πρέπει να είναι σε ένα άλλο μπάκετ, αν θέλετε, για το δεύτερο εξάμηνο του 2014, όπου να έχουμε 2 δις συν 100 εκατομμύρια για τους ασφαλισμένους, συν περίπου 100 εκατομμύρια από τα εμβόλια, και έχουμε φτάσει στο συνολικό 2.200, το οποίο δεν λύνει το πρόβλημα, απλώς το κάνει πιο βιώσιμο για το τέλος του 2014. Αυτή είναι η ατζέντα που έχουμε σε πολύ λογιστικούς μικρούς όρους, αν θέλετε, με το Υπουργείο Υγεσίας. Σαφέστατα το καταλαβαίνουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε, να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Από εκεί πέρα πρέπει να έχουμε ένα κοινό μέτωπο κοινής λογικής απέναντι στους όποιους διαπραγματευτές για να πετύχουμε, αν θέλετε, ένα βιωσιμότερο σύστημα στον χώρο της υγείας. Παραμένω να είμαι αρκετά αισιόδοξος για το τελευταίο δεύτερο εξάμηνο, αν θέλετε, του έτους, αν και θα είναι δύσκολο, και κυρίως για αυτά που θα κάνουμε για να ανοίξουμε ένα σωστό 2015, το οποίο είναι κρισιμότατο για όλους όσους βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Σας ευχαριστώ πολύ.